Φιλοξενούμε τον κύριο Ταουσκιάνη, προπονητή του Εργοτέλη, και δίπλα μου Γιάννης Καλιακάκης, ο καλός συνάδελφος που έκανε έτσι το κονέ και βρήκε ανταπόκριση βέβαια τον κύριο Ταουσκιάνη, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, παιδιά, για την πρόσκληση. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, πριν πάμε στα του Εργοτέλη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να δούμε λίγο τι παίζει με τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στο Europa League. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω, Γιάννη. Λοιπόν, είχαμε την πρόκριση της ΑΕΚ χθες, επεισοδιακή, στις καθυστερήσεις. Είχαμε τον ΠΑΟΚ που πήγε στο Europa League μετά τον αποκλεισμό από το Champions League. Ο ΠΑΟΚ με Αϊτχόφεν, Γρανάδα και Ομόνια στον όμιλό του. Από την άλλη, ΑΕΚ με Μπράγκα, Λέστερ και Ζόρια. Σίγουρα όμιλοι που δεν είναι βουνό, όχι και πάρα πολύ εύκολοι. Οι δύο ομάδες καλούνται να δείξουν μια δυναμική σε αυτή την οργάνωση που από φέτος να πω θα έχει παιχνίδια συνεχόμενα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα θα έχουμε ένα μάτσο όπως και στο Champions League, ούτως ώστε να τελειώσει γρήγορα αυτό το αρχικό στάδιο των ομίλων και να πάμε στα knockout. Μπορούμε να μπούμε και στη συζήτηση με τον coach, να μας κάνει ένα σχόλιο. Βέβαια, ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Ταουσιάνη. Καταρχήν, το ευχάριστο είναι ότι συνεχίζουμε με τρεις ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ιδανικό θα ήταν βέβαια να μπορούσε και ο ΠΑΟΚ να έχει μπει στους ομίλους του Champions League. Και αυτό όσον αφορά το γενικότερο καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι θετικό λοιπόν αυτό, γιατί οι χώρες που βρίσκονται πάνω από εμάς δεν συνεχίζουν με ίδιο αριθμό ομάδων, που μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από καλές αγωνιστικές παραστάσεις και αποτελέσματα να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πόντους και να αρχίσουμε να αναρριχηθούμε και σαν χώρα πλέον στις υψηλές αυτές διοργανώσεις. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό βέβαια, διότι κάνουμε ευρωπαϊκές θέσεις, οι ομάδες μας ξεκινάνε και νωρίς τα προκριματικά, οπότε αυτό καλό θα είναι όσο μπορούμε πιο γρήγορα να το ξεπεράσουμε, να προσπεράσουμε κάποιες χώρες. Λοιπόν, κύριε Ταουσιάνη, να πάμε στα δικά μας. Ιδιαίτερη σεζόν, η εφετινή, έτσι δεν είναι, και λόγω κορονοϊού. Μειωμένες προπονήσεις, Γιάννη, σωστά. Ναι, αναδιαστήματα είχαμε και ιδιαίτερα πρωτόκολλα. Η προετοιμασία, βέβαια, να πούμε, του Εργοτέλη ξεκίνησε και σχετικά νωρίς. Έχετε μια μακρά περίοδο που προετοιμάζεστε. Και περιμένουμε πλέον την πρεμιέρα περίπου σε 20 μέρες, 24 Οκτωβρίου. Ακριβώς. Πείτε μας εσείς τις δικές σας σκέψεις. Θα υπάρξει μια περίοδος χάριτος για την ομάδα του Εργοτέλη ή από την πρώτη αγωνιστική μας προετοιμασμένη? Όχι, όχι. Περίοδο χάριτος, έτσι κι αλλιώς στις γνώσεις μας ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα την προετοιμασία σαν Εργοτέλης, θεωρώντας ότι το μεγάλο διάστημα που μείνανε οι ποδοσφαιριστές μας έδινε το ερέθισμα να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο χρόνο προπονητικών μονάδων, γιατί δεν ξέραμε τι μας περιμένει, είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις και πιστεύω ότι μετά από αυτά τις συνθήκες και τα δεδομένα, ίσως να δούμε και καινούργιες μελέτες πάνω στην προπονητική αθλητών, ομαδικών αθλημάτων που είχαν αποχή. Θα σας πω ένα νούμερο μόνο το οποίο από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Ο Εργοτέλης και οι ομάδες της Super League 2 θα δώσουν επίσημο παιχνίδι μετά από 7,5 μήνες. Το τελευταίο ήταν στις 12 Μαρτίου και τώρα θα ξαναγωνιστούμε 24 με 25 Οκτωβρίου. Η αλήθεια είναι ότι η προετοιμασία μας ξεκίνησε και εμένα λίγο νωρίτερα, περιμένοντας ότι θα έχουμε μια αργοπορημένη έναρξη, όχι τόσο μεγάλη βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ ότι και τώρα, αν εξαιρέσουμε κάποιες απουσίες λόγω μικρών τραυματισμών που έχουμε, αγωνιστικά, πνευματικά, σωματικά, και τώρα μπορούμε να δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Οπότε στις 24 του μηνός είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί έτοιμη σε όλα τα επίπεδα. Και η εικόνα της ομάδας έδωσε ενθαρρυντικά μηνύματα στα φιλικά της προετοιμασίας, που πέρα από τα αποτελέσματα που για εσάς τους προπονητές συνήθως λέτε δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, η απόδοση της, η αγωνιστική της προσέγγιση ήταν τέτοια που έστειλε, δημιούργησε χαμόγελα. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια, να το πάρουμε από την αρχή, υπάρχει μια σταθερή πολιτική στο Σύλλογο όσον αφορά το αγωνιστικό στυλ και την εξέλιξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Αυτό το πιστεύουμε πάρα πολύ εμείς. Πιστεύουμε και πάρα πολύ στη δουλειά μας. Πιστεύουμε και πάρα πολύ στα παιδιά που έχουμε, τα οποία είναι αρκετά νεαρά σε ηλικία και παρουσίασαν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη και βελτίωση σε αυτούς τους δύο μήνες που δουλεύουμε. Και είναι και ένα μεγάλο στοίχημα για εσάς να αναδείξετε νέα παιδιά και να βγει έτσι μια φουρνιά από τον Εργοτέλη που θα. Αυτό συνηθίζεται να γίνεται στον Εργοτέλη και είναι κάτι που μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Θέλουμε δηλαδή οποιαδήποτε διάκριση και ομαδική να έρθει μέσα από την εξέλιξη την ατομική των ποδοσφαιριστών. Δείχνουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δείχνουμε μια ομάδα με πάρα πολύ καλή αγωνιστικότητα, με πάρα πολύ καλή ομαδικότητα, φρέσκια και σε σώμα και σε πνεύμα. Το πού θα φτάσει αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Σίγουρο είναι όμως ότι θα παρουσιαστούμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε ένα ιδιαίτερα πολύ καλό πρωτάθλημα που θα γίνει φέτος.
Άρα ο στόχος που μπαίνει είναι βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι. Έτσι αλλιώς, ναι. Η καθημερινότητά μας εμάς είναι ο στόχος. Να φεύγουμε από το γήπεδο και να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι με την προπονητική μας μονάδα. Ότι κάτι πετύχαμε σήμερα. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς με τον Ιωνικό. Σωστά. Σωστά. Σωστά, κύριε Ρώσια. Ναι, ναι. Και το σκάουτινγκ έχει δουλέψει ήδη, διότι σιγά σιγά. Έχει ξεκινήσει. Εντάξει, έχει ξεκινήσει. Δεν είναι, και ακόμα και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί λόγω κορονοϊού καταλαβαίνετε, φιλικοί αγώνες δεν υπάρχουν, τηλεοπτικοί αγώνες, είναι δύσκολο να τους παρακολουθήσεις. Οπότε μπήκαμε και σε αυτή τη διαδικασία. Νεοφώτιστος μεν στην κατηγορία, αλλά πολύ ιστορικός, πολύ δυνατός, πολύ έμπειρος και ποιοτικός βάσει των κινήσεων. Κάθε πρεμιέρα έτσι αλλιώς είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά όπως σας είπα και πριν, ανεξαρτήτου αντιπάλου, εμείς όλο αυτό το καιρό προετοιμαζόμαστε για να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Στόχος η νίκη για τον Εργοτέλη, στόχος μια εννοείται. Έτσι και αλλιώς, όταν μπαίνεις στο γήπεδο, μπαίνεις για να κερδίσεις. Το προφίλ του Εργοτέλη αγωνιστικά με τις προσταφαιρέσεις, δηλαδή παίκτες που έφυγαν, παίκτες που ήρθαν, αλλάζει πολύ για τη νέα σεζόν, ή θα δούμε μια ομάδα περίπου με την ίδια αγωνιστική προσέγγιση? Όχι, η αγωνιστική προσέγγιση δεν αλλάζει. Αυτό είναι δεδομένο. Ίσως είμαστε λίγο πιο φρέσκοι σε ηλικία φέτος, αλλά αυτό που υπηρετούμε και υπηρετήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και φέτος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δηλαδή θα κυνηγήσουμε και θα διεκδικήσουμε τις διακρίσεις μας. Το μοντέλο, βέβαια, αυτό, Νίκο, θα πρέπει να πούμε ότι ο Εργοτέλης δίνει μεγάλη σημασία, το είπε ο Κώστας νωρίτερα, αν θέλει να μας το αναλύσει περισσότερο, στην ανάπτυξη, στην ατομική τη βελτίωση, μέσα από την ομαδική, βέβαια, δουλειά. Και αυτό έχει αντίκτυπο, διότι βλέπουμε παίχτες που όντως κάνουν το άλμα όταν έρθει ο χρόνος και είναι σε αυτή τη φάση ως προφίλ ποδοσφαιρικό. Είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια, πάμε σε 4, που η πολιτική, όπως είπα και πριν, του συλλόγου είναι να υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ. Καθένας ψάχνει την επιτυχία μέσα από κάποιο δρόμο. Εμείς επιλέξαμε αυτό το δρόμο, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό ή το άλλο είναι το λάθος. Εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό το ποδόσφαιρο κατοχής, το ποδόσφαιρο συνεργασιών. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο το ευχαριστιόμαστε όλοι οι συμμετέχοντες και μέσα από αυτόν τον τρόπο έρχεται περισσότερο και καλύτερη εξέλιξη και βελτίωση των αθλητών και σε ατομικό επίπεδο. Αν εξελίσσεις σε ένα ομαδικό άθλημα τον αθλητή σε ατομικό επίπεδο, όταν αυτόν το φέρεις στη διαδικασία της συνοχής, καταλαβαίνεις ότι και σε ομαδικό επίπεδο θα έχεις επιθυμητά αποτελέσματα. Συνήθως αυτές οι κατηγορίες είναι χαμηλότερες. Βλέπουμε και το λεγόμενο αντιποδόσφαιρο, που ίσως πολλές φορές την ομάδα που θέλει να κάνει το κυριαρχικό παιχνίδι τη δυσκολεύει. Φέτος, πιστεύετε, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στις ομάδες, ότι θα δούμε ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου σε πιο γενικό πλαίσιο? Νομίζω ότι γενικότερα τα τελευταία χρόνια, γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, όλοι πάνε προς το συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Το θετικό φέτος σε αυτό το πρωτάθλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές ομάδες ιστορικές, με δυναμική, ενισχυμένες. Και πολλές ομάδες οι οποίες διαθέτουν και πολύ καλά γήπεδα. Που αυτό είναι βασικό στοιχείο στο να μπορέσεις να εξελίξεις και το προϊόν. Θεωρώ ότι και αυτό θα είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα δούμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα φέτος. Και σε ποιότητα, αλλά και σε ανταγωνισμό. Mm-hmm. Με τα γραφικά, ο Εργοτέλης περιμένει κάτι? Με τα γραφικά, για να είμαι ειλικρινής, θεωρούσαμε ότι έχουμε κλείσει το ρόστερ μας. Απλά έχουμε έτσι κάποιες ατυχίες και το πιο σημαντικό και το πιο σοβαρό είναι αυτό που μας έχει συμβεί με το Iron, τον Κόντραντ. Οπότε είμαστε σε κάποιες σκέψεις, θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Υπάρχουν ευκαιρίες σε αυτή την περίοδο? Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες, ακόμα και σε αυτή την περίοδο. Μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα της επιλογής πολλών ποδοσφαιριστών, αλλά πάντα και καλοί ποδοσφαιριστές, επειδή και αυτοί στη διαδικασία του να κάνουν την καλύτερη τους επιλογή στο τέλος μείνανε χωρίς ομάδα, πάντα υπάρχει. Οπότε πιθανότατα να ακούσουμε και ένα έτσι μεγάλο όνομα, γερό όνομα που κάνει έτσι κλικ στον Εργοτέλη. Συνήθως στον Εργοτέλη το σκάουτινγκ μας και ο στόχος μας είναι όχι τόσο τα μεγάλα ονόματα, όσο τα ονόματα που εμείς θα κάνουμε μεγάλα. Η ουσία, λοιπόν. Η ουσία, σωστά. Η ουσία. Για σένα δεύτερη χρονιά στην ομάδα. Ναι. Η πρώτη σεζόν ήταν αυτό που περίμενες στις προσδοκίες δικές σου και πώς περιμένεις την ομάδα? Κοίταξε, βάσει αυτών που αντιμετωπίσαμε πέρυσι, γιατί είχαμε κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, αν παρακολουθούσα την ομάδα, η ομάδα στον πρώτο γύρο που είχε ένα πλήρες ρόστερ, τελείωσε στην τρίτη θέση, οπότε και όσον αφορά τη βαθμολογική της κατάταξης ήμασταν πάρα πολύ καλά. Το ποδόσφαιρο που αποδώσαμε σίγουρα μας ικανοποίησε. Στο δεύτερο γύρο είχαμε κάποιες απουσίες ποδοσφαιριστών, βασικών γραναζιών, που αποδείχθηκε το αποτελέσματος ότι δεν μπόρεσαν να καλυφθούν. Βαθμολογικά η ομάδα μπορεί να μην τερμάτισε ψηλά, αλλά όσον αφορά την παρουσία της μέσα στο γήπεδο και αυτό που είπαμε ότι εμείς θέλουμε να υπηρετούμε, το υπηρετήσαμε. Τώρα, όλα
πάνω στο πλαίσιο της εξέλιξης και βλέποντας και διαβάζοντας την περσινή χρονιά, μέσα από τη δουλειά μας καθημερινά, θεωρώ ότι έχουμε βελτιωθεί και εξελιχθεί σαν ομάδα σε σχέση με κάποια κομμάτια και κάποιες φάσεις του ποδοσφαίρου που δεν μπορώ να πω ότι μείναμε ευχαριστημένοι πέρυσι. Κλείνοντας, Νίκο, αν έχουμε χρόνο. Ήθελα να το ρωτήσω κάτω από ποιες συνθήκες το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, να ανοίξουμε λίγο την οπτική μας, μπορεί να πάει μπροστά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Συνήθως, όταν πρέπει να συνεργαστούν κάποιοι, είτε αυτοί είναι αρμόδιοι φορείς, για ένα κοινό στόχο, πρέπει να έχουν ένα κοινό πνεύμα και όλοι όσοι συμμετέχουν και ένα κοινό στόχο. Αυτή τη στιγμή, αφού μιλάμε για το ποδόσφαιρο, μιλάμε για το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι, για να είμαι ειλικρινής, ότι μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι, μικροσκοπικά συμφέροντα ή ικανοποίηση προσωπικών θεμάτων δεν άφηνε την εξέλιξη του προϊόντος. Εύχομαι και ελπίζω ότι όλοι θα καταλάβουν ότι αν εξελιχθεί το προϊόν, από αυτό θα βγούμε κερδισμένοι όλοι. Και θα πρέπει να θυσιαστούν και κάποια πράγματα. Οπότε, ο στόχος πρέπει να είναι κοινός και το πνεύμα να είναι κοινό στο τι πρέπει να υπηρετήσουμε. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε γιατί χρόνο, Γιάννη, η επόμενη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει στην παρακάτω βαθμία για τις ομάδες που το προϊόν ουσιαστικά υπηρετούν και αυτές. Βέβαια. Κοιτάτε, στο ποδόσφαιρο εμπλέκονται οι παράγοντες των ομάδων, εμπλέκονται οι διοργανώτριες αρχές, εμπλέκονται αρμόδιοι φορείς όπως είναι η ΕΠΟ, όπως είναι η κυβέρνηση. Όλοι λοιπόν αυτοί οι φορείς θα πρέπει να βάλουν κάτω ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι κοινός και όχι τι θα εξυπηρετήσει εσένα ή θα εξυπηρετήσει τον άλλον. Εκεί κάπου λίγο τα χαλάμε, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι σε πολλά κοινωνικά στρώματα και πολλές κοινωνικές τάξεις εδώ στη χώρα μας. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να υπάρξει το ομαδικό πνεύμα. Στο ομαδικό πνεύμα κοιτάζω τι μπορώ να κάνω εγώ για τους άλλους και όχι τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι για μένα. Θα επανέλθω λίγο στον Εργοτέλη για το μοντέλο. Επειδή φέτος είχες κοντά σου παιδιά, νωρίτερα δεν το είπαμε, από τις ομάδες υποδομής, Under 20, που είναι στη Super League 2, που πολλά από αυτά είναι και στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Ο Εργοτέλης μας έχει συνηθίσει να δίνει αυτό το βήμα σε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Βλέπεις υλικό που τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ένα κορμό μεγαλύτερο σε αριθμό. Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω στον Εργοτέλη. Χρόνια βέβαια, αλλά ένα παραπάνω τώρα τον καιρό που βρίσκομαι εγώ. Με τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής, να σας πω ότι έχει οργανωθεί τόσο πολύ το όλο σύστημα κάτω από τον Εργοτέλη, όπου αυτό που υπηρετεί η πρώτη ομάδα υπηρετείται από όλα τα κάπα των τμήματων υποδομής έως την κάπα 19. Εκεί γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και έρχονται παιδιά τα οποία δεν χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά όταν έρχονται στη μεγάλη ομάδα. Είναι σχεδόν έτοιμα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ήδη φέτος έχουμε κάνει αρκετά συμβόλαια από ποδοσφαιριστές που ήρθαν από την ΚΑΠΑ 19, τους οποίους ειλικρινά τους πιστεύουμε, ήδη μας δείχνουν τα δείγματα γραφής, τους φιλικούς αγώνες και ευελπιστώ και πιστεύω ότι πολλά παιδιά από αυτά θα αποτελούν και βασικά γρανάζια στο κοντινό μέλλον της ομάδος. Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, επειδή το υπηρέτησες και ως ποδοσφαιριστής σε υψηλό επίπεδο, θεωρείς ότι θεωρούμαστε μια πόλη που βγάζουμε ταλέντα, έχουμε παραγωγή. Θεωρείς ότι αυτό θα συνιστεί τα επόμενα χρόνια? Θεωρώ ότι είμαστε μια πόλη παρακολουθώντας πράγματα και καταστάσεις, οι οποίοι έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και έχουμε αρκετά μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά παιδιά από την κατηγορία των προπονητών εξελίσσονται. Πολλά παιδιά παρακολουθούν τις σχολές προπονητικής. Πολλοί παράγοντες πλέον έχουν πιστεί ότι το μοντέλο του ποδοσφαίρου πρέπει να στηριχτεί σε νέες και φρέσκες ιδέες. Υπάρχει στήριξη και τα αποτελέσματα φαίνονται εδώ και χρόνια, γιατί ταυτόχρονα σε όλο αυτό το κομμάτι υπάρχει και το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο. Υπάρχει πολύ ταλέντο στον τόπο μας. Εθνική ομάδα. Εθνική ομάδα, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξουν πράγματα, να γίνει και εκεί κάτι πιο φρέσκο. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση από τον προπονητή να παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Όλα τα πράγματα θέλουν υπομονή και επιμονή, αλλά και υπομονή. Είναι κάτι βέβαια το οποίο δεν το έχουμε σε πολύ καλό βαθμό, εμείς γενικά σαν λαός,
Αλλά όταν πιστέψουμε ότι γίνεται κάπου σωστή δουλειά, εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε και να έχουμε υπομονή και να μην περιμένουμε αποτελέσματα πρόσχερα και γρήγορα. Θέλω τρεις απαντήσεις. Η πρώτη, ο καλύτερος συμπαίκτης που είχατε, ποιοτικά ποιος ήταν. Δύο, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Και αυτή τη στιγμή εν ενεργεία Έλληνας, ποιος είναι? Είναι πολύ δύσκολες ερωτήσεις αυτές. Είστε τιμόλογος, θα τα καταφέρω. Πάρα πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Ίσως να μην απαντήσω και σε καμία από τις τρεις που μου είπατε. Νομίζω καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, τι εννοείται, όλων των εποχών? Εν ενεργεία αυτή τη στιγμή. Εν ενεργεία. Πιθανόν θα αδικήσω κάποιον. Αν με ρωτούσατε πριν 2 χρόνια, θα σας έλεγα ότι ο Κώστας ο Φορτούνης ήταν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα βλέπω και πολλά νέα παιδιά, τα οποία ίσως να μας απασχολήσουν στο μέλλον, αλλά... Ο Ριβάλντο, ας πούμε, Τζιοβάνι... Πολλές φορές, για τους Έλληνες, λίγο ήθελα να κάνω μια υποσημείωση. Πολλές φορές η χρηματιστική αξία, δηλαδή ο Τσιμίκας τώρα έκανε μια μεταγραφή με πάρα πολλά λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι είναι και ο top Έλληνας ποδοσφαιριστής. Λίγο η συζήτηση αυτή πάει σε πιο ειδικά μονοπάτια. Όχι, ήταν, ρώτησα την υποκειμενική άποψη του κυρίου Ταουσιάνη. Ο Ρέτσος, ας πούμε, έκανε μια μεταγραφή με πολλά λεφτά. Ή ο Παπαδόπουλος, ο Κυριάκος παλιότερα. Ναι, παλιότερα. Παπασταθόπουλος. Συνήθως κάποιοι ποδοσφαιριστές αδικούνται λίγο στην κρίση και στην αξιολόγηση λόγω και της θέσης. Συνήθως αυτό το υποφελούνται οι επιθετικοί παίχτες που βρίσκονται και στο γκολ ή στο επιθετικό τρίτο εκεί που δημιουργούν και τις εντυπώσεις. Φυσικά και ο Τσιμίκας βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Η διάρκεια είναι αυτή που έρχεται και σου δίνει τη σφραγίδα. Μάλιστα. Κύριε Ταουσιάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία πάλι να συνομιλήσουμε. Ευχαρίστω. Να ανοίξει λίγο η χρονιά, να ξεκινήσει η χρονιά και να τα ξαναπούμε και τα αποτελέσματα να είναι θετικά. Γιάννη, να το ευχηθούμε αυτό στον Ευρωπαϊκό. Όλα να πάνε καλά. Να ευχηθούμε πρώτα να έχουμε την υγεία μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.